Οδηγίες προς τους εμπόρους της Τρίπολης έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, αφού την Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινάει επαναλειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων. Η οικονομική πληγή όμως που άφησε το lockdown είναι δύσκολο να κλείσει. Είναι λυπηρό γιατί χάθηκε μια ολόκληρη σεζόν από τα καταστήματα. Δηλαδή, όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, το lockdown, τα καταστήματα ήταν σε εποχή χειμερινή περίοδο, που μπορούσαν δηλαδή χειμωνιάτικα προϊόντα, χάθηκε η σεζόν της άνοιξης και τώρα έχουν κληθεί να παραγγείλουν νέα προϊόντα καλοκαιρινά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει όπως προείπα μια χαμένη σεζόν και τα εμπορεύματα να παραμείνουν στα αζήτητα, στα ράφια, το οποίο αποτελεί πλήγμα μέγιστο. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων γίνεται με νέους όρους και κανόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Και μάλιστα όλοι έχουν προμηθευτεί συσκευές θερμοαποστήρωσης, κυρίως για τα είδη ένδυσης. Όλα αυτά γίνονται με θερμική απολύμανση, το οποίο το κάνει απόλυτα ένα απλό αποστήρωμα. Έχουμε ζητήσει τη γνώμη των ειδικών και μας έχουν δώσει εντολή, χωρίς να τα απαντούνται ιδιαίτερα χρήματα από κάθε κατάστημα, με ένα απλό αποστήρωμα κάποια δευτερόλεπτα πρέπει να απολυμάνονται. Είμαστε όλοι σε αυτές τις λογικές και πραγματικά θα αποφασίσουμε πως έχουμε πάρα πολύ την υγεία των πελατών μας και τη δική μας αφού. Όσον αφορά στο ωράριο των καταστημάτων, ο Εμπορικός Σύλλογος μετά από συζήτηση με τα μέλη του αποφάσισε να τηρηθεί το κανονικό ωράριο που υπήρχε και πριν την πανδημία του κορονοϊού στην Τρίπολη. Εμείς λοιπόν σαν Εμπορικός Σύλλογος θα τηρήσουμε το ωράριο και να εισηκάσει ο κόσμος που δημιουργήθηκε έτσι μια ψήλο αναστάτωση και όλοι ψάχνουν όσον αφορά το ωράριο και τις ώρες λειτουργίας, αν δεν Δευτέρα, αν δεν Τετάρτη. Θα κρατήσουμε πρακτικά το ωράριο αυτό που ίσχυε και παλιά. Τέλος, ο Πρόεδρος των Εμπόρων ζήτησε από τους καταναλωτές να επιλέγουν τα τοπικά καταστήματα, αφού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρειαστούν γενναία στήριξη.